Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν την ποντιακή γενοκτονία φέρνει στο φως το τώρα μαζί μέσω του υλικού του χοροδιδασκάλου Παναγιώτη Κυρμανίδη. Ο ίδιος μαγνητοσκόπησε τους γέροντες του χωριού Μονοπήγαδου να μιλούν για εκείνες τις στιγμές που στιγμάτισαν την ιστορία και περιμένουν ακόμη την αναγνώριση. Ιστορίες τους καθηλωτικές, συγκινητικές, με το βλέμμα τους να σκοτεινιάζει όταν η μνήμη και η θύμηση αποτυπώνεται με λέξεις. Η Παρθένα Κυρμανίδα από την οικόπολη του Πόντου συγκλονίζει. Εξιστορεί τις στιγμές που έζησε ως παιδί όταν οι Τούρκοι τους έβγαλαν από τα σπίτια τους και τους άφησαν 15 μέρες στην Ήπεθρο να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Ακούστε τη διήγησή της. Βγήκαμε από τα μας έβαλαν οι Τούρκοι από τα σπίτια μας και πήγαμε στην Ήπεθρο. Ναι. Καθίσαμε 15 μέρες στην Ήπεθρο εκεί. Ναι. Και μετά είπαν οι Τούρκοι να φύγετε. Ναι. Και φύγαμε. Ναι. Πού πήγατε? Φύγαμε, ήρθαμε στην Κρασούντα. Ναι. Στην Κρασούντα καθίσαμε, κανένα μήνα καθίσαμε εκεί. Ναι. Και από εκεί σηκώθηκαν και φύγαμε, ήρθαμε με τον παππό, πληρώσαμε και ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ύστερα ένα ακόμα. Ο Σμάναγας ήρθε στην Τουρκία, στην πατρίδα μας. Ναι. Πήγε τους άντρες και τους έβαλε στο αυτό μέσα στη φυλακή. Ναι. Και τους χτυπούσε και πολύ πράγμα. Χτυπούσαν τις Έλληνες. Λιγοστά χρήματα αλλά και κάποιες λίρες τα είχαν ράψει οι μάνες μέσα στα ρούχα των παιδιών. Όταν οι Τούρκοι το αντιλήφθηκαν, τα έσκισαν και άφησαν τα παιδιά γυμνά. Αυτό διηγείται η Χρυσάνα Καρυπίδο από την Νικόπολη. Οι μάνοι οι Τούρκοι που μαζέψανε τους Έλληνες, τους βάλανε μέσα στην εκκλησία και το χωριό όλο μαζεύτηκε σε τρία σπίτια. Τα λεφτά τα είχαν οι μάνες μας απάνω μας ραμμένα, τα μετσετιάδας, όπως είναι τα εικοσάρικα τώρα. Και τα χρυσά για να μην μας τα πάρουν οι Τούρκοι. Αλλά εκείνοι ήταν πονηροί. Τα ξύλωσαν από πάνω μας, μας άφησαν οι γυμνούς και πήραν τα λεφτά μας, έσπρωχναν μια από εδώ, μια από εκεί. Ο Αριστοτέλης Ξανθόπουλος από την Ορντού του Πόντου ξεριζώθηκε 20 χρονών και μέχρι το τέλος της ζωής του διηγούταν ιστορίες στα εγγόνια του από τον Πόντο. Και εδώ ήρθε στο Μονοπήγαδο, εσύ? Ναι, ναι. Γιατί ήρθες εδώ? Ζάκη στο χαμάκι και από εκεί ήρθαμε εδώ. Ναι. Πώς ήρθες εδώ δηλαδή, ποιος άκουσες από άλλους ότι? Όχι, είχαν μεγάλους, ήρθαν, είδαν το χωριό και μας έφεραν εδώ. Θυμάσαι με νοσταλγία τον Πόντο τώρα? Έχεις εγγόνια νομίζω και δυσέγγωνα. Όχι, όχι. Έχεις? Πολλά. Όσα θέλεις. Ναι. Κάθεσαι, τους λες ιστορίες από τον Πόντο. Αυτή είναι μικρή, δεν είναι ιστορίες, δεν ξέρω λίγο και τι θα πει. Όλοι μικροί είναι δηλαδή? Μικρή, μεγάλη το ίδιο είναι. Πήγαμε στην Ορντού και από την Ορντού κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και μετά στη Ζάκηθα. Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης ήταν και αυτός κεριζωμένος από την Ορντού. Σκορπίσαμε, λέει, με τρόπο συγκινητικό, ενώ ερμηνεύει τα ποντιακά τραγούδια που του είχαν μάθει δικοί του γονείς και παππούδες. Τραγούδια που πίσω από τις νότες τους κρύβεται ο ποντιακός ελληνισμός. Πολλοί Έλληνες ασα μέρη της Μεσουτιέ. Ναι. Πού επήγανε την που έφυγαν ασα μέρη της Μεσουτιέ? Όλα στη Μακεδονία. Όλη στη Μακεδονία. Εκτός από το Μονοπήγαδο, σε ποια άλλα μέρη πήγανε? Σε Δράμα, Ξέρα, σε πολλά μέρη. Στο Κιλκής. Και στο Κιλκής. Λες καξά ιστορίας στον Πόντο? Ως λάς. Ντόλεσας δηλαδή? Πάντως λάς. Άσε πήγαμε, άσε πέρασαμε, άσε έρθαμε. Ακούνε με ενδιαφέρον να τα που λες. Πώς. Αρέσνατα. Αρέσνατα. Στα πρόσωπα των παππούδων και στις διηγήσεις τους αποτυπώνεται μία από τις πιο μελανές σελίδες του ελληνισμού. Σήμερα είναι μια μέρα δακρύων και περισσολογίες. Και μια μέρα που κανένας Έλληνας δεν ξεχνά. Ο Πόντος ζει στις καρδιές των Ελλήνων. Και το τσαμπάσι και τέμνατα του βαραγιάρια ραμάν. Και τέμνατα του βαραγιάρια ραμάν.